Όπως και να το κάνουμε. Ο κύριος Σιμίτης βαρύνεται κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής θητείας για τα εξής πράγματα και θα τα πω κωδικά. Πρώτον, για το τι συνέβη με αυτή την απίστευτη ιστορία, πολλοί την ονόμασαν ληστεία, πολιτική και οικονομική ληστεία του χρηματιστηρίου. Δεύτερον, για το γεγονός ότι τότε κάναμε τους μεγαλύτερους εξοπλισμούς με τη Γερμανία, με τις γνωστές ιστορίες και με τις μίζες, και δεν μπορώ να φανταστώ πως ένας πρωθυπουργός επικεφαλής του Κισεα δεν καταλάβαινε ότι οι υπουργοί του τα έπαιρναν από εδώ και από εκεί. Τρίτον, μην ξεχνάμε επίσης ότι είναι ο κύριος Σιμίτης ο μόνος πολιτικός αρχηγός και πρωθυπουργός για τον οποίο αποδεδειγμένα είναι γνωστό ότι τα πήρε το κόμμα του και αυτός από τη Siemens. Ναι ή όχι. Ο κύριος Τσουκάτος το έχει ομολογήσει. Θα το ξεχάσουμε. Με υπάρχει κανένας άλλος. Υπάρχει κανένας άλλος που ομολογημένα έχει ενισχυθεί το κόμμα του από τη Siemens και αποδεδειγμένα. Και είχαμε και το θέμα των ημείων, έτσι. Βεβαίως, αφήστε, όχι μόνο αυτό. Ναι, εγώ σας λέω, πέστε ότι ήταν καινούργια κυβέρνηση, έκανε λάθος, απειρία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα άλλα δεν ήταν απειρία. Ούτε το χρηματιστήριο, ούτε οι εξοπλισμοί, ούτε η Siemens, ούτε βεβαίως. Πάντα στο χρηματιστήριο θα μπορούσατε να το είχατε τρέξει εσείς. Ο αείμνηστος, ο Μιλτιάδης Εύερ. Όχι, γιατί να θυμάστε ένα πράγμα. Και δεν μου αρέσει να στρέφουμε κατά τη δικαιοσύνη, δεν το κάνω ποτέ μου. Αλλά μην ξεχνάτε ότι όταν έφτασε το θέμα στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη είπε πρόκειτο περί πλημελήματος και παραγραφή. Να τελειώσω για την περίοδο Σιμίτη δύο πράγματα ακόμα. Τα swap της Goldman Sachs, η απίστευτη αυτή ιστορία που για να κρύψουμε 6,5 δισεκατομμύρια χρέος τα πληρώνει ο ελληνικός λαός μέχρι το 2030 περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως από εκεί και πέρα, επειδή μιλάει ο κύριος Σιμίτης βγήκε προχτές και έλεγε ότι η Ελλάδα δαπανούσε ασυστόλως, ποιος μιλάει για δαπάνες? Αυτός που ξεκίνησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και που στήξαν τρεις φορές παραπάνω από όσο προϋπολογίστηκαν. Ναι, αλλά καταφέρθηκε κατά της περίοδου της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τα Μαστορόπουλα όμως του Κώστα Σιμίτη σήμερα βρίσκονται στα Υπουργεία Οικονομικών. Αυτό να σας το πω κύριε Λοΐζο, αυτό αφορά εκείνους που επιλέγουν τους υπουργούς, όχι τον ομιλούνται. Έχει να κάνει αυτό και με το ότι δεν έγινε η Εξεταστική Επιτροπή για να δούμε τους λόγους που η Ελλάδα βρέθηκε στο μνημόνιο. Θα τιμήσει πολύ περισσότερο τώρα που βγαίνει ο κύριος Σιμίτης και ζητάει τα ρέστα. Είναι πολύ περισσότερο ανάγκη ακριβώς να αναδειχθεί αυτή η αλήθεια, γι' αυτό η εξεταστική αυτή πρέπει να γίνει. Yeah. Είναι ιστορική ανάγκη, είμαι βέβαιος ότι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Σαμαράς θα τιμήσει τον προεκλογικό του λόγο. Ξέρω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Μετά τις εκλογές δεν μπορεί να γίνει, τώρα πρέπει να γίνει όμως. Κοιτάξτε, δεν θα το κρίνω εγώ. Να περιμένουμε. Είναι ότι ούτε και ο κ. Σαμαράς υπολόγιζε ότι δεν θα είμαστε αυτοδύναμοι για να κάνει την εξεταστική. Πάντως πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορεί ο κ. Σιμίτης και οι περί αυτών, διάφοροι κονδυλοφόροι και διάφοροι οι οποίοι δεν πάβουν να νομίζουν ότι ο ελληνικός λαός έχει μνήμη χρυσόψαρου, δεν μπορούν να βγαίνουν και να ζητάνε τα ρέστα από τους άλλους, όταν η περίοδος τους είναι από τις ωφερότερες οικονομικά. Έτσι. Και όχι μόνο περιόδους που γνώρισε η Ελλάδα.